οριακή είναι η κατάσταση της υγείας και στην Κρήτη. Είδαμε τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση πάρα πολλοί άνθρωποι, και δεν θα πω για ασθενείς, θα πω για το γενικό πληθυσμό, να κόβουν ό,τι μπορούν. Και μέσα σε αυτό ήταν συχνά και οι προληπτικές εξετάσεις. Είδαμε μειωμένες ροές ασθενών στα ιατρία μας και ο λόγος που ερχόταν στο ιατρείο ήταν μόνο ο πόνος, δηλαδή το έντονο πρόβλημα. Κατά τα άλλα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη παραμέληση. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πόσο χειρότερα θα γινόντουσαν τα πράγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, που ουσιαστικά σχεδόν καταργήθηκε ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Αποτέλεσμα της παραμέλησης της πρόληψης ήταν η υγεία του πληθυσμού να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα, αφού ακόμα και διαγνώσεις ρουτίνας μπήκαν στον πάγο. Εάν δείτε και όλα τα στατιστικά, η θνητότητα έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί από COVID, ναι, σύμφωνοι, μπήκε και αυτός, αλλά άμα δείτε, η κύρια αιτία θανάτου είναι τα καρδιακά. Αυτό το διάστημα με τον COVID, ο κόσμος δεν ερχόταν στα νοσοκομεία γιατί φοβόταν. Με αποτέλεσμα να μην έχει τη σωστή παρακολούθηση. Με αποτέλεσμα να μην έχει τη σωστή θεραπεία. Όταν κάποιος έχει ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας σήμερα και αντιμετωπίζεται μετά από 5 χρόνια, η κατάστασή του θα είναι σαφώς πιο βαριά, σαφώς πιο δύσκολη. Καρδιακά το νούμερο 1. Καρδιακά. Το νούμερο 2 είναι οι ογκολογικές ασθενείες. Ογκολογική. Με λίγα στοιχεία που έχουμε καταγραφεί στην Ελλάδα, αλλά κυρίως με στοιχεία που έχουμε από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μειώθηκαν κατά 95% οι μαστογραφίες και οι κολονοσκοπήσεις που έγιναν το διάστημα του πρώτου έτους COVID. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει σαν αποτέλεσμα να μην διαγνωστούν εγκαίρως πάρα πολύ καρκίνοι. Αυτά τα βλέπουμε τώρα. Κακοήθειες οι οποίες στη σωματική κοινότητα είναι πολύ αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Είναι αυξημένες, δυστυχώς είναι αυξημένες. Σχετίζονται άμεσα δυστυχώς με κακές συνήθειες όπως είναι το κάπνισμα και το αλκοόλ ή ο συνδυασμός αυτών των δύο. Αλλά δυστυχώς είναι υπαρκτές και τις συναντάμε τον τελευταίο καιρό αρκετά συχνά. Τα νοσοκομεία της Κρήτης βρίσκονται υπό διαρκή πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το πρώτο τρίμηνο του 2023, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκαν 35.267 επισκέψεις. Αν η προσέλευση συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, στο τέλος του έτους περισσότερες από 140.000 θα είναι οι επισκέψεις, ενώ το 2022 ανήλθαν σε 125.891, έχοντας ήδη αυξηθεί σε σχέση με το 2021 κατά περίπου 11%. Είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο να δέχεται 30.000 επισκέψεις ένα τρίμηνο, δηλαδή 10.000 ασθενείς τη μέρα? Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Το πιο σημαντικό για μένα πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας αυτή τη στιγμή είναι η ανυπαρξία πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Ενδεικτικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2023, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του Βενιζελίου έχουν πραγματοποιηθεί 33.131 επισκέψεις. Στο νοσοκομείο των Χανίων 21.248 επισκέψεις, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 11.562, ενώ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 9.547. Εάν ισχύσει ο θεσμός του προσωπικού ιατρού και αν λειτουργήσει σωστά, ο κόσμος δεν θα χρειάζεται να πληρώνει και θα υπάρχει η πρώτη ανάσχεση. Συνολικά από την πρώτη μέρα του χρόνου και έως το βράδυ της 5ης στις 9:27 έχουν πραγματοποιηθεί 110.755 επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των 4 μεγάλων νοσοκομείων της Κρήτης. Αν υπήρχε μια πρωτοβάθμια περίθαλψη η οποία θα μπορούσε να κάνει ένα φραγμό στα περιστατικά αυτά, όλα θα ήταν καλύτερα. Και ενώ ο κόσμος καταφεύγει σοριδών στα νοσοκομεία, τα κενά από τις αποχωρήσεις όλο και μεγαλώνουν. Σύμφωνα με τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης και της Ενώσης Γιατρών ΕΣΥ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν τουλάχιστον 20 κενές θέσεις, στο Βενιζέλιο 30, ενώ σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού κρίσιμες κλινικές όπως ογκολογικές, παθολογικές, ορθοπαιδικές και φυσικά ψυχιατρικές είναι υποκατάρρευση. Όταν περνάς μια πανδημία για πολλά χρόνια και εν συνεχεία έρχεσαι και δέχεσαι και αυτόν τον κόσμο, μην νομίζετε, και οι γιατροί είναι γνωστό το φαινόμενο burnout.